που λέει το εξής. Τέλος η υποχρεωτική καραντίνα για τα κρούσματα του COVID. Δόξα σε ο Θεός, επιτέλους. Παραμένουν όμως η υποχρεωτική εξέταση εκεί που ήταν και η μάσκα βεβαίως στους χώρους που ήταν μέχρι τώρα. Αλλά η καραντίνα τέλος, κύριε Κοστρίκη. Για πάμε σχόλιο. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Έχει αρκετό καιρό που επιχειρηματολογώ υπέρ αυτής της κατεύθυνσης. Πιστεύω ότι η πολιτεία πρέπει να αναλάβει μία πιο έτσι ριζοσπαστική απόφαση και να κηρύξει το τέλος της πανδημίας με όσα αυτά συνεπάγονται. Νομίζω είναι σημαντικό για τον κόσμο να νιώσει ότι μετά από όλη αυτή την προσπάθεια, όλων αυτών των αγώνων, τη συμπαράσταση που είχε προς την πολιτεία, ότι τελειώνουν αυτά τα πράγματα. Επομένως, νομίζω από ψυχολογικής απόψεως είναι σημαντικό. Η δική μου επιστημονική άποψη, βασιζόμενος στα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και Χρήστο, η Κύπρος είναι μία από τις λίγες χώρες που έχουν διαχρονικά καλά επιστημονικά δεδομένα, και γενετικά και επιδημιολογικά, που δείχνουν ότι τουλάχιστον από τον περασμένο καλοκαίρι, τον Αύγουστο, δεν υπάρχει σε εξέλιξη κανέναν επιδημιολογικό κύμα. Επομένως, κατά την ταπεινή μου άποψη, τα δεδομένα συγκλίνουν στην απόφαση να κηρυχθεί η ασθένεια αυτή ως ενδημική. Θα πρέπει να σας διακόψουμε. Πάμε απευθείας στον Υπουργό Εργασίας, γιατί κάνει δηλώσεις για την ΆΤΑ.